Τώρα λοιπόν θα διερευνήσουμε ένα θέμα αισθητικής και υγείας όμως. Θα συνδεθούμε με την δόκτωρ Πέγκη Σαρόγλου, πλαστικό χειρουργό. Καλησπέρα κυρία Σαρόγλου. Καλησπέρα κυρία Βεντούρα. Χαίρομαι που τα λέμε. Και εγώ χαίρομαι πολύ για να μας δώσετε τα φώτα σας. Εξέδωσε λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχω εδώ την ανακοίνωση που λέει ότι η εκτέλεση ιατρικών επεμβατικών πράξεων αισθητικής φύσης από μη ιατρούς είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Κυρία Σαρόγλου, καθώς φαίνεται, γίνονται μπότοξ από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί, που μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από γιατροί. Πολύ σωστά. Μας ήρθε λοιπόν και εμάς ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών για πολλές καταγγελίες που έχουν φτάσει πια στον Ιατρικό Σύλλογο από παραμορφώσεις που γίνονται επειδή πολλοί κόσμος απευθύνεται σε μη ειδικούς. Προσωπικά, κυρία Σαρόγλου, έχω ακούσει ότι κάνουν μπότοξ ακόμα και οδοντίατροι. Δυστυχώς, ναι. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν οι συγκεκριμένες ειδικότητες που είναι για αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να κάνει μία ενέσιμη θεραπεία, δεν θα μιλήσω για το χειρουργικό το κομμάτι, ας μιλήσω για τις ενέσιμες θεραπείες, θα πρέπει να απευθυνθεί μόνο σε δερματολόγο ή σε πλαστικό χειρουργό. Είναι οι ειδικότητες τις οποίες μπορούμε να απευθυνθούμε με ασφάλεια ώστε να μην έχουμε διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μετά από μια τέτοια εφαρμογή. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ιατρικές πράξεις. Δερματολόγο λοιπόν ή πλαστικό, μόνο εκεί κάνει κάποιος λοιπόν. Πολύ σωστά. Δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό. Τώρα να ρωτήσω, τι καθεστώς ισχύει σε σχέση με το να προμηθευτεί κάποιος την ουσία του μπότοξ. Τις προάλλες, για παράδειγμα, ήμουν στο φαρμακείο και είδα ένα κορίτσι, μια κυρία, ήρθε και ζήτησε την ουσία μπότοξ. Δηλαδή, μπορεί να την προμηθευτεί οποιοδήποτε χωρίς ιατρική συνταγή. Όχι, απαγορεύεται. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα τα προμηθεύονται μόνο γιατροί της συγκεκριμένης ειδικότητας. Σε οποιοδήποτε άλλο τα χέρια μπορεί να γίνουν επικίνδυνα. Είναι δύο πράγματα. Να είναι ασφαλή τα σκευάσματα, αυτά που πρέπει, και αυτός που τα εφαρμόζει να γνωρίζει. Να είναι ή πλαστικός χειρουργός ή δερματολόγος. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Αυτό δεν το γνωρίζει ούτε ο κόσμος και πολλές φορές δεν το γνωρίζει ούτε αυτός που κάνει την πράξη αυτή. Γιατί διαφορετικά δεν θα το έκανε αν είχε μια συνέστηση, συνείδηση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν γνωρίζει σε τι κινδύνους μπορεί να βάλει τον ασθενή του. Να εστιάσουμε σε αυτό που λέτε, δηλαδή ποιοι είναι οι κίνδυνοι αντικειμενικά. Αυτό ξεκινούσα να σας πω. Μπορεί να είναι μία αλλεργική αντίδραση, μπορεί να είναι μία νέκρωση. Αν ένα ιατρικό εμφύτευμα, ένα φίλερ υαλουρονικού μπει μέσα σε αγγείο, μπορεί να προκαλέσει νέκρωση του δέρματος και ο ασθενής να μπει σε μία πολύ μεγάλη περιπέτεια που ο ίδιος του δεν το γνωρίζει. Με τα μπότοξ μπορεί να γίνει παραμόρφωση, μπορεί να γίνει πτώση βλεφάρου. Έχει πάρα πολλές επιπλοκές που μπορεί να δημιουργηθούν από τα ενέσιμα. Άρα χρειάζεται αυτό λοιπόν. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Αν το γνώριζε, είμαι σίγουρη ότι δεν θα καθόταν να. Ασφαλώς. Μεγάλη προσοχή λοιπόν και σωστή επιλογή. Μιλήσατε λοιπόν για παραμορφώσεις. Θα πω κάτι που νομίζω ότι το σκεπτόμαστε όλοι. Βλέπουμε κατά καιρούς κάποιους ανθρώπους, γυναίκες άντρες, κυρίως γυναίκες, οι οποίες από ένα σημείο και έπειτα μοιάζουν λίγο παραμορφωμένες. Αυτό συμβαίνει. Πείτε μας. Ναι, αυτή η παραμόρφωση, ένας που είναι εξειδικευμένος σε αυτό, ένας πλαστικός χειρουργός, δεν θα παραμορφώσει ποτέ την ασθενή του. Γιατί θα κάνει, έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό, έχει σπουδάσει όλα αυτά εδώ πέρα τα χρόνια, έχει κάνει 6 χρόνια της ιατρικής, μετά έχει κάνει γενική χειρουργική, έχει κάνει πλαστική χειρουργική, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα παραμορφώσει την ασθενή του. Θα την προφυλάξει, θα κάνει τη θεραπεία που πρέπει να κάνει για να έχει ένα όμορφο, αισθητικά αποδεκτό αποτέλεσμα. Ειδικά στο κομμάτι αυτό της, το αισθητικό, πρέπει ένα παραπάνω να δίνουμε προσοχή. Δηλαδή, να υπάρχει, λέτε, και μια αρμονία, το αποτέλεσμα δηλαδή, βέβαια, να είναι καλέσθητο και αρμονικό. Γι' αυτό και απευθύνεται στον πλαστικό χειρουργό. Για να έχει ένα
αισθητικά όμορφο αποτέλεσμα, ένα αρμονικό αποτέλεσμα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει. Ο πλαστικός χειρουργός ξέρει πώς θα καθοδηγήσει αυτόν τον ασθενή και ξέρει επίσης και ποιο είναι το όριο και το μέτρο που ο ασθενής δεν το γνωρίζει. Πρέπει εμείς οι πλαστικοί να προστατεύουμε τους ασθενείς μας και όχι να τους δημιουργούμε προβλήματα. Κυρία Σαραόγλου, υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις που εθίζονται με έναν τρόπο. Υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, κάνουν τη μία επέμβαση και τη μία παρέμβαση μετά την άλλη. Όταν, λοιπόν, εκεί ο πλαστικός, να το πούμε απλά, βάζει φρένο. Δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολή. Κάνετε όταν δηλαδή γίνεται και ενός είδους, ας το πούμε, διαχείριση ψυχολογική. Βέβαια. Φυσικά. Εγώ πολλές φορές σε ασθενείς μου λέω, είσαι τέλεια. Ξέρετε τι, πολλές φορές χαίρονται με αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα που βλέπουν και το καταλαβαίνω και θέλουν κάτι περισσότερο. Λέω, όχι, το περισσότερο θα είναι λάθος. Εδώ είμαστε μια χαρά. Εδώ σταματάμε. Αν κάτι χρειαστεί, θα σου πω εγώ τι θα χρειαστεί. Δεν θέλει υπερβολή. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στο ότι θα πρέπει να απευθύνονται στο σωστό γιατρό. Κυρία Σαραόγλου, ποιοι είναι, για παράδειγμα, οι τρεις χρυσοί κανόνες για να είναι ένα μπότοξ, μια τέτοια επέμβαση, ωραία, αισθητικά, αρμονική, και θα τη χαρεί και θα την απολαύσει και ο άνθρωπος που την κάνει. Θα ξεκινήσουμε από το νούμερο ένα, η ασφάλεια. Να υπάρχει ασφάλεια. Και για να υπάρχει ασφάλεια, απευθυνόμαστε στον ειδικό. Ο ασθενής μπορεί να ψάξει για τον γιατρό του, μπορεί να ψάξει μέσω ιατρικού συλλόγου, μπορεί να ψάξει μέσω της εταιρείας της πλαστικής χειρουργικής, να δει ότι ναι, ο γιατρός μου είναι μέλος της εταιρείας της πλαστικής χειρουργικής. Είναι, τι γιατρός είναι, να ψάξει να βρει πληροφορίες για την εκπαίδευση. Έρευνα αγοράσια με έναν τρόπο, ακριβώς. Δηλαδή βιογραφικό τσεκάρισμα. Βεβαίως, και να δει ότι όντως είναι αυτό που λέει, που λέει ότι είναι. Ακριβώς. Οπότε να απευθυνθεί στον ειδικό, τη σωστή ειδικότητα, γιατρό. Νούμερο 2, να είναι το υλικό εγκεκριμένο. Πάντοτε στους ασθενείς μου το ανοίγω μπροστά τους, δείχνω τι είναι, πρέπει να έχει FDA, να είναι εγκεκριμένο δηλαδή από τον ΕΟΦ, να είναι ένα σκεύασμα που είναι απόλυτα ασφαλές. Και να υπάρχει εμπιστοσύνη, να υπάρχει εμπιστοσύνη στον γιατρό, ο οποίος, αυτό που σας είπα πριν, θα βάλει το όριο, θα θέσει το όριο. Έχουμε κάνει την εκπαίδευσή μας, έχουμε σπουδάσει όλα αυτά εδώ πέρα τα χρόνια, έχουμε εκπαιδευτεί για να είναι οι ασθενείς μας ασφαλείς και να έχουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Ασφαλείς και όμορφοι, λοιπόν, με τα δεδομένα του καθενός. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, σωστά, κυρία Σαραόγλου. Να είστε εγώ καλά. Σας ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.